δεν είναι και λίγοι αυτοί από συγκεκριμένη ιδεολογική προέλευση που κατηγορούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι έχει πρόθεση πολιτικά να ερντογκανίσει. Ναι, τι απαντάτε σε αυτή την κατηγορία? Εγώ θέλω να ρωτήσω την αντιπολίτευση, η οποία θεωρεί ότι αν πάρουμε ένα υψηλό ποσοστό είναι αντιδημοκρατικό, μπορεί να θίξει τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου. Πού τοποθετεί τον πύχη ακριβώς? Δηλαδή, ποιο είναι το ποσοστό το οποίο επιτρέπεται να πάρει η Νέα Δημοκρατία? Διότι εδώ μας έχουν πει. Και είναι απόφαση λαϊκή, έτσι. Απολύτως. Και δείχνει ακριβώς την περιφρόνηση προς τη λαϊκή βούληση. Θέλω προφανώς να ρωτήσω τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μας είπε ότι αν έχουμε 148 ή 149 έδρες, δεν πρόκειται να συνεργαστεί. Άρα, το 148-149 οδηγεί στην ακυβερνησία, το 165 οδηγεί στον Ορμπάν και στον Ερντογάν. Ας μας προσδιορίσουν ποιο είναι το επιθυμητό εύρος, το ποσοστό το οποίο θέλουν να δουν τη Νέα Δημοκρατία. Διότι εδώ θα τρελαθούμε στο τέλος. Λοιπόν, έχουμε τους πτωχευμένους και ξέρετε, πτώχευσε ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πολύ φοβάμαι ότι δεν έχει ακόμα πτωχεύσει ο ΣΥΡΙΖΑΙΣΜΟΣ. Και ο ΣΥΡΙΖΑΙΣΜΟΣ βρίσκει μιμητές και εκτός ΣΥΡΙΖΑ. Διότι σε αυτό το στοιχείο που μόλις αναφέρετε, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ συμπορεύονται. Και οι δύο μιλάνε με αυτές τις, ας το πω κομψά, υπερβολές. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε Ορμπάν, ούτε Ερντογάν, ούτε εύκολα στερεότυπα. Να θυμίσω ότι το 41% συγκρινόμενο με τα ιστορικά επίπεδα προ-κρίσης είναι χαμηλότερο. Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, εσείς ξέρετε καλύτερα τα πολιτικά, είχε πάρει 53 και 42 στις δεύτερες. Ο Ανδρέας Παπανδρέου 48 και 46. Και θεωρείται και φυσιολογικό. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 47... για ολοκληρωτική ποτέ διάθεση. Ποτέ. Εξάλλου ήταν απόφαση της κάλπης. Ήταν βούληση του ελληνικού λαού, επιμεφρασμένη δημοκρατικά. Αλλά εγώ επαναλαμβάνω, εάν αυτοί δεν θέλουν να. Καταρχάς, μας λένε ότι η Νέα Δημοκρατία και η αυτοδυναμία της δεν είναι απλώς η βέλτιστη λύση, όπως λέμε εμείς. Είναι η μόνη λύση. Διότι όταν σου λένε ότι και 148 να έχεις, εμείς δεν πρόκειται να συνεργαστούμε, στο τραπέζι αυτή τη στιγμή η πρόταση που έχει να κρίνει ο ελληνικός λαός είναι ή αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία ή ακυβερνησία. Δεν υπάρχει άλλη. Δεν μας έχει πει κάτι ο Νίκος Ανδρουλάκης ή ο Αλέξης Τσίπρας διαφορετικό. Λοιπόν. Αν λες ότι με τους 148 εγώ δεν θα συνεργαστώ και θα αποφύγω την ευθύνη και θέλω να είμαι κόμμα διαμαρτυρίας και προσεύχομαι να πάρει αυτοδυναμία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Περί αυτού δεν πρόκειται. Και το βλέπετε αυτό στην ανακούφιση των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε μια ανακούφιση εδώ, ότι δεν χρειάστηκε να μπουν στο δίλημα. Τι τον θέλουν τον Κυριάκο, στο 151, τόσο όσο, ώστε να εξαρτάται από ποιους? Από τα συμφέροντα τα επιχειρηματικά, από τα συμφέροντα τα μηδιακά. Άρα, να μην περιφρονούν τη λαϊκή βούληση, να σεβόμαστε όλη την ψήφο του ελληνικού λαού. Και να την αφήσουμε να εκφραστεί ελευθέρως. Και θα πάω και ένα βήμα παραπέρα. Η ισχυρή εντολή, κυρία Κλήτου, δεν είναι λευκή επιταγή. Η ισχυρή εντολή μας κάνει ακόμα πιο υπεύθυνος.